Τίνει να καταστεί θεσμός για τα αθλητικά πράγματα του νομού Τρικάλων, το παιδικό τουρνό ποδοσφαίρου που διοργανώνει ανελιπώς τα 5 τελευταία χρόνια η Ακαδημία του Συλλόγου Δήμητρα Απόλλων. Στο τουρνουά συμμετείχαν ποδοσφαιρικές ακαδημίες συλλόγων, κυρίως από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία, και είναι αλήθεια ότι μέσα από τους αγώνες των πιτσιρικάδων των εκολαπτώμενων αστέρων της μπάλας βγαίνουν πολλά ενθαρρυντικά μηνύματα που αφορούν αγγίζους με καλύτερες προοπτικές στο μέλλον του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου της χώρας μας. Το καθιερώσαμε κάθε χρόνο να γίνεται αυτό το τουρνουά. Κάθε χρόνο πάμε και καλύτερα. Δεν μας βοήθησε τις πρώτες μέρες ο καιρός, αλλά σήμερα είναι μια ελιόλουστη μέρα. Και βλέπω ότι τα παιδιά είναι όλα ευχαριστημένα. Κερδισμένοι είναι όλοι, όλα τα παιδάκια. Αυτό το τουρνουά εύχομαι να γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερο. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά καλή ανάσταση, καλό Πάσχα και υγεία. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Μπαλκούρας βρέθηκαν πάνω από 300 παιδιά, τα οποία μέσα σε τρεις ημέρες διεκδίκησαν το τρόπαιο του μίνι πρωταθλήματος. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι προπονητές αποκόμισαν σημαντικές εμπειρίες, καθώς η εκδήλωση αποτελεί ένα ακόμη σκαλί για την αγωνιστική πρόοδο πολλών λιλιπούτιων ποδοσφαιριστών. Καταρχήν είναι πάρα πολύ καλό για τα Τρίκαλα να μαζεύονται 600 παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο σε μια περίοδο που ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά χρειάζονται και παιχνίδι. Από εδώ και πέρα φυσικά και αυτός ο σκοπός σε αυτά τα τμήματα παιδικά, προπαιδικά, junior είναι να βγουν οι ανερχόμενοι αυριανοί άσοι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η μεγάλη αυτή ποδοσφαιρική διοργάνωση έκλεισε με τις καθιερωμένες απονομές για τις πρωταθλήτριες ομάδες, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, πολιτική και αθλητική φορείς της πόλης του Τρικάλων. Οι διοργανωτές τίμησαν ακόμη και πρώην ποδοσφαιριστές της Ακαδημίας, οι οποίοι διαπρέπουν με τις ομάδες του στη Super League, όπως είναι Κλειτσιώτης, Ζαρόπουλος, Κόντρας και Κώστας Φορτούνης, που αποτελεί το μήλον της έρηδος για πολλές ομάδες αλφαεθνικής. Σίγουρα αυτό το τουρνουά αξίζουν μεγάλα συγχαρητήρια σε όλους εδώ και ειδικά στον κύριο Νίκο τον Γιαγιάκο και στον κύριο Αποστόλη τον Καραγκάνη, οι οποίοι διοργανώνουν κάθε χρόνο. Έρχονται χιλιάδες κόσμος εδώ πέρα για να παρακολουθήσει τα παιδιά και όποιος αξίζει προχωράει. Είναι οι ομάδες οι οποίες ξεκίνησες. Ναι, είναι πιστεύω μια από τις καλύτερες, όχι πιστεύω, η καλύτερη ακαδημία στο νομό Τρικάλων και προωθεί νέους παίκτες.